Φέδων Καραϊωσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση, flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων. Καλησπέρα, Λάμπρο. Λοιπόν, οι εντυπωσιακές Ισραηλινές αεροπορικές επιχειρήσεις, παρότι έχει ιδιαιτερότητες η περιοχή, προσφέρονται προφανώς για συμπεράσματα. Γιατί δεν είναι θεωρητικό, έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα και μάλιστα σε μακρά άκτινα. Έτσι, χτύπησαν οι εμένοι χθες. Ναι, σαφώς. Πολλά τα μαθήματα, βέβαια. Πρέπει πάντοτε να έχουμε κατά νου πριν πάμε στα μαθήματα. Πρώτον, ότι οι Ισραηλοί προφανώς, επειδή είναι εμπλεκόμενο μέρος, κάνουν και αυτή την προπαγάνδα του ή μας αφήνουν να γνωρίσουμε μόνο και να μάθουμε μόνο αυτά που θέλουν. Από την άλλη πλευρά, το σημαντικότερο είναι αυτό που είπες, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε άμεσες συγκρίσεις. Διότι βλέπω τις τελευταίες ώρες, μέρες, δηλαδή από την Παρασκευή, Σάββατο, ας πούμε, θεωρίες οι οποίες αναπτύσσονται για το πώς επιχειρεί η Ισραηλινή αεροπορία και πόσο καλά τα καταφέρνει με αεροπλάνα τέταρτης γενιάς και τελικά πού είναι τα αεροπλάνα πέμπτης γενιάς. Προφανώς οι Ισραηλοί χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή ό,τι έχουν και μάλιστα σε έναν αγώνα με τρία μέτωπα. Έτσι. Δηλαδή εξακολουθούν στη Γάζα, σαφώς στον Λίβανο και επεκτείνονται και όχι μόνο στα νότια. Η Συρία, η οποία μπορεί να μην ακούγεται, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον 2-3 ειδήσεις τις τελευταίες 2-3 μέρες ότι υπήρξαν πλήγματα κυρίως σε αποθήκες πυρομαχικών ή σε μετακίνηση πυρομαχικών, διότι η Συρία ήταν ο διάδρομος από το Ιράν. Ανεφοδιασμού της Χεζμπολά. Ναι, ναι. Και αυτός είναι ο λόγος που η Χεζμπολά είχε σαφώς καλύτερα οπλικά συστήματα. Βέβαια βλέπουμε ότι ενώ υπήρξαν στο παρελθόν κάποιες καταρρύψεις οι οποίες είχαν γίνει κυρίως μη επανδρομένων αεροσκαφών, είχε εκτοξευθεί και τουλάχιστον ένας πύραυλος εναντίον μαχητικού, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που υπάρχουν πριν από δύο περίπου μήνες στο Νότιο Λίβανο, υπάρχει απουσία αυτών των συστημάτων. Είτε επειδή οι Ισραηλοί σφυροκόπησαν τόσο έγκαιρα και τόσο άγρια τις εγκαταστάσεις αυτές, είτε επειδή το δίκτυο της Χεζμπολά διοίκησης και ελέγχου και τις δυνατότητες αντίδρασης έχει εξεδωτερωθεί πολύ πριν ξεκινήσουν αυτές οι καθαριστικές επιχειρήσεις, γιατί περί καθαριστικών επιχειρήσεων συζητάμε. Αυτό που προβάλλουν ιδιαίτερα οι Ισραηλοί και έχει σημασία είναι αυτές οι βομβαρδισμοί μεγάλων αποστάσεων για την Ιεμένη ή αυτό που έγινε με την εξοδοτέρωση των Αστράλα, πολλαπλά πλήγματα ακριβίας που ουσιαστικά κατέστρεψαν ένα υπόγειο καταφύγιο το οποίο την έκταση αδυνατούμε προφανώς να γνωρίσουμε σε όλη την έκταση, αλλά ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Η χρήση των έξυπνων όπλων και κυρίως των ειδικών όπλων. Είναι αυτό που έχουμε πει επανειλημμένα. Δηλαδή, μπορεί να έχεις το πιο τέλειο αεροπλάνο, αλλά δεν έχεις αποθέματα και δεν συζητάμε βέβαια τώρα στην περίπτωση του Ισραήλ που ανοίγουν οι Αμερικανοί τις αποθήκες και βγάζουν τις χιλιάδες βόμβες, αλλά συζητάμε σε οποιαδήποτε επιχειρήσεις. Προβάλλουν ιδιαίτερα το F-15. Και αυτό κάνει εντύπωση και πηγαίνουμε σε μια εξέλιξη η οποία υπήρξε περίπου ένα μήνα πίσω. Οι Ισραηλοί, ναι, μεν παραγγέλνουν F-35, δηλαδή θα φτάσουν κάποια στιγμή 75. 75 για τους Ισραηλινούς που έχουν 25 μοίρες είναι 3 μοίρες. Αλλά κάπου εκεί πέρα στα τέλη Αυγούστου έκαναν μια παραγγελία, ναι, η οποία κυριολεκτικά αλλάζει τη μορφή της Ισραηλινής αεροπορίας όπως την ξέρουμε. Δηλαδή πήραν και παρήγγειλαν 50 από τα καινούργια F-15. Τα 6. Η 6 ή IA, δηλαδή ΙΑ, Israel Advanced. Τα Advanced F-15 είναι αυτά τα οποία ξεκίνησαν κάποια στιγμή να εξελίσσονται για τους Σαουδάραβες. Ακολούθησε το Κουβέιτ, το Κατάρ. Η Αμερικανική αεροπορία ήταν να πάρει αρκετά, περιορίζει την αγορά, αλλά πιθανότερα το ξανασκέφτονται, διότι είναι αυτό το αεροπλάνο που βλέπουμε τώρα, πώς το προβάλλουν οι Ισραηλοί, σαν bomb track, δηλαδή σαν μια πλατφόρμα η οποία παίρνει τον όγκο των πυρομαχικών που δεν μπορεί να πάρει το F-15. Το F-15. Ναι. Ούτως ή άλλως το F-15 παίρνει τον μεγαλύτερο φόρτο πυρομαχικών, ναι, από ό,τι γνωρίζω, από όλα τα υπόλοιπα αεροσκάφη.
σωστά. Ήταν γνωστό και... για δύο πράγματα. Για την μακρά εμβέλεια και για το φόρτο, και τον φόρτο όπλων. Έτσι. Και η μακρά εμβέλεια εξασφαλίζεται με αυτό που ονομάζεται σύμμορφες δεξαμενές. Mm. Δηλαδή, δεξαμενές οι οποίες κολλάνε κυριολεκτικά επάνω στην άτρεξη του αεροσκάφους, και από τις σύμμορφες δεξαμενές του F-15 εξελίχθηκαν και σύμμορφες δεξαμενές του F-16. Δηλαδή, είναι ένας σχετικά εύκολος τρόπος να, χωρίς μεγάλες τροποποιήσεις, να αυξήσει την εμβέλεια ενός μαχητικού υφιστάμενου. Mm-hmm. Και κάτι που ίσως δεν το ξέρουν πολλοί, και η Ντασό είχε δοκιμάσει και είχε πετάξει βέβαια με δεξαμενές οι οποίες δεν ήταν πραγματικές, και Ραφάλ με σύμμορφες δεξαμενές. Mm-hmm. Τώρα για το πετάξει θα πρέπει να ξαναγυρίσω πίσω να ψάξω τα αρχεία, αλλά είχε δοκιμάσει. Και μάλλον υπάρχει και αυτή η εγγενής δυνατότητα, την οποία δεν αξιοποιήθηκε ποτέ. Και για το Eurofighter υπήρξε αυτή η λύση. Άρα το Ισραηλινό πλωστάσιο τι έχει? Έχουν τα F-16, έχουν τα F-35 και τα F-15 που έχουν, και τώρα παραγγέλνουν και νέα F-15, την νέα εξελιγμένη έκδοση, έτσι. Και πρέπει να σκεφτεί κανένας, και είναι εντυπωσιακό, ότι οι Ισραηλινοί δεν έχουν αποσύρει σχεδόν κανένα από τα F-15. Χθες από τα 6 τα οποία... φάνηκε, όπως το πρόβλημα οι Ισραηλοί, τουλάχιστον με ένα βίντεο που αποδέσμευσαν, που χτύπησαν την Ιεμένη, ένα από τα 6 είναι ένα αεροπλάνο που το 1982, όσοι παρακολουθούν τα πράγματα θα το θυμηθούν, είχε εμπλακεί σε ένα περιστατικό που είχε χάσει πρακτικά το μεγαλύτερο μέρος μιας ημιπτέρυγας. Είχε συγκρουστεί στον αέρα με ένα άλλο αεροπλάνο, 1982, έτσι. Επέζησε, προσγειώθηκε πρακτικά με μισό φτερό. Το αεροπλάνο ανακατασκευάστηκε και εξακολουθεί να είναι σε υπηρεσία. Και αυτό το αεροπλάνο. Τρομερό. Είχε πάρθει, είχε αποκτηθεί από την Ισραηλινή αεροπορία στα μέσα της δεκαετίας του 70. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε είναι το ότι όχι μόνο δεν αποσύρουν τίποτε, αλλά όλα βρίσκονται στην ακμή της τεχνολογίας, προφανώς γιατί έχουν άλλες προτεραιότητες. Και εδώ γυρίζουμε τώρα σε άλλες αεροπορίες. Ένα άλλο ενδιαφέρουσα εξέλιξη ήταν στην προηγούμενη εβδομάδα, που η Ολλανδική αεροπορία απέσυρε τα τελευταία F-16 και μετέπεσε, είναι πλέον μια αεροπορία αποκλειστικά με F-35. Άλλες προτεραιότητες, ενταγμένοι στο ΝΑΤΟ και προσανατολισμένοι αποκλειστικά στις ανατολικές επιχειρήσεις, δεν έχουν να σκεφτούν μαχητικά τέταρτης γενιάς σε σχέση με πέμπτης γενιάς. Αυτό δηλαδή που υλοποιεί το Ισραήλ, και αυτό το οποίο έχουμε και εμείς σαν προβληματισμό. Δηλαδή δεν μπορείς να καταλήψεις όχι μόνο προφανώς όχι τα τέταρτη γενιά, αλλά και μαχητικά τρίτης ή τρισήμιση γενιάς. Τέλος πάντων, για όλα υπάρχει κάποιος ρόλος. Αν μπορείς να τα υποστηρίξεις σε επίπεδο ενώ τεχνικό, προφανώς γιατί αν τα αποστηρίξεις. Εντάξει, είναι και θέμα κόστους. Η κάθε αεροπορία έχει τον δικό της σχεδιασμό, τις δικές της δυνατότητες οικονομικές, και το κάθε κράτος τις δικές της. Το Ισραήλ έχει τεράστια ετήσια οικονομική ενίσχυση, ειδικά για την άμυνα. Κάποια δισεκατομμύρια από τους Αμερικάνους. Δηλαδή, ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες βγάζουν κάθε χρόνο 10 δισεκατομμύρια δολάρια και τα βάζουν υπομορφήν credit στη διάθεση του Ισραήλ, και αυτό πηγαίνει και ψωνίζει, καταλαβαίνει κανένας ότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί καμία χώρα αυτό το πράγμα. Παρόλα αυτά, είναι ένα μοντέλο το οποίο και στο παρελθόν όχι έχουμε αντιγράψει, αλλά έχουμε ακολουθήσει και εμείς. Δηλαδή, είχαμε και εμείς, για παράδειγμα, τα Α7. Ήταν ένα αεροπλάνο το οποίο αποκτήθηκε με το σκεπτικό ότι έχεις ένα μεγάλο στόλο κρούσης για να εξουδετερώσεις τον αντίπαλο στο έδαφος. Ήταν κάτι το οποίο είχαν κάνει και οι Ισραηλοί με Skyhawk. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει για αρκετές αεροπορίες οι οποίες έχουν επενδύσει σε μαχητικά τέταρτης γενιάς και πηγαίνουν και σε μαχητικά πέμπτης γενιάς, είναι πώς αυτά τα δύο παντρεύονται, επειδή πρακτικά δεν ανήκουν στην ίδια φιλοσοφία. Δηλαδή, όταν η Αμερικανική αεροπορία τράβηξε τη γραμμή και είπε ότι δεν ξανασχεδιάζουμε μαχητικά τα οποία δεν είναι stealth, διότι έχει τερματίσει η δυνατότητα σχεδίασης από την άποψη των επιδόσεων, άρα βάζουμε τον καινούριο παράγοντα που ονομάζεται stealth. Τώρα, μην μπούμε στην αμφισβήτηση αν θα έπρεπε αυτό να γίνει, ή αν θα δουλεύει πραγματικά, ή αν μετά από 20 χρόνια δεν καταρρεύσει όλη η ιστορία. Σήμερα υπάρχουν αεροπορίες
και σύντομα θα είμαστε και εμείς μία από αυτές που θα έχουν μαχητικά τέταρτης και πέμπτης γενιάς. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πρωτιά στην Ελλάδα η οποία δεν θα πω ότι έχει περάσει απαρατήρητη. Όσοι ασχολούνται με την άμυνα και αρκετά από τα site το έχουν αναφέρει ιδιαίτερα, είναι η Ramstein Flag, η άσκηση η οποία πρακτικά ξεκίνησε επίσημα σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Είναι η πρώτη άσκηση κατηγορίας flag και η διαφοροποίηση είναι ότι μέχρι τώρα όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές ασκήσεις ήταν πρακτικά μια αεροπορία η οποία διοργάνωνε μια άσκηση και προσκαλούσε, όπως και εμείς με τον Νίοχο, ναι. Όπως υπάρχει η Frisian flag που κάνουν οι Ολλανδοί, όπως υπάρχει μια σειρά άσκηση που κάνουν οι Ιταλοί και βέβαια οι Γάλλοι. Άρα οποίοι... την flag ποιος την διοργανώνει, υπό ποιο ήγερα? Είναι ΝΑΤΟ. Α, ΝΑΤΟ. Είναι ΝΑΤΟ. Και ο στόχος είναι αυτό που λένε διεπιχειρησιακότητα και διελειτουργικότητα, είναι το στάνταρ, το κλισέ που αναφέρουμε, αλλά στην πραγματικότητα είναι πλέον με την είσοδο μαχητικών τέταρτης και πέμπτης γενιάς σε αεροπορίες οι οποίες μέχρι τώρα έπαιζαν μόνες τους ή έπαιζαν με κάποιον άλλον, να γίνει πλέον σε ανατολικό πρότυπο. Το μεγάλο πρόβλημα, και έχουμε πάει σε πολλές ασκήσεις, το παρακολουθούμε στενά το ζήτημα, γιατί μόνο από την περιραίωσα κατάσταση κανείς δεν πρόκειται να σου αναλύσει και να σου πει ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν. Όταν είχαμε πάει 2-3 φορές στην Ιταλία που είχαν κάνει οι πρώτοι που είχαν κάνει τέτοιες ασκήσεις, αυτό που σου λένε είναι το εξής. Για μας το μεγάλο πρόβλημα είναι πώς τα αεροπλάνα των δύο γενιών συνεργάζονται. Ναι. Διότι το F-35 είναι ένα αεροπλάνο το οποίο αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, ενώ φτιάχνουμε κομμάο για όλα τα υπόλοιπα μαχητικά συμπεριλαμβανομένων και των πλέον σύγχρονων μαχητικών τέταρτης γενιάς, το F-35 δεν είναι ένα αεροπλάνο που παίζει σε κομμάτι. Mm-hmm. Παίζει ανεξάρτητα ή παίζει παράλληλα με αεροπλάνα τέταρτης γενιάς που εκτελούν τα κομμάτια και έρχονται στη συνέχεια. Ενώ ο κομμάτι είναι συνδυαστικές επιχειρήσεις. Ακριβώς. Διότι το F-35 δεν θα χρειαστεί την υποστήριξη της, των επιχειρήσεων κατά τις επίγειες αεράμυνας. Δεν θα χρειαστεί ούτε καν τη συνοδεία για να σαρώσει τα μαχητικά, τα εχθρικά, δηλαδή αυτό που ουσιαστικά διενεργείται για να προετοιμάσεις, μάλλον ναι, για να προετοιμάσεις διαδρόμους για να εισέλθουν τα μαχητικά των κομμάτων. Παίζει από μόνο του. Καταστόλης αεράμυνας, έτσι. Σωστό. Mm. Και την εναέρεια και την επίγεια και το επίγειο σκέλος της. Το πώς όμως αυτά τα δύο παντρεύονται, ιδιαίτερα για αεροπορίες, γιατί υπάρχουν αρκετές ακόμη αεροπορίες και θα υπάρξουν ίσως και στο μέλλον και άλλες, οι οποίες έχουν και τα δύο αεροπλάνα. Δηλαδή δεν σημαίνει επειδή Βέλγοι, Δανείοι, Νορβηγοί, Ολλανδοί καταλήγουν μόνο με F-35 ότι αυτό ισχύει πανευρωπαϊκά. Βέβαια, ναι. Οι Γερμανοί, για παράδειγμα, θα εξακολουθήσουν να έχουν Eurofighter και θα έχουν και F-35. Οι Βρετανοί έχουν Eurofighter και έχουν F-35. Οι Ιταλοί έχουν το ίδιο πράγμα. Και εμείς ερχόμαστε τώρα και κολλάμε οι μόνοι στην Ευρώπη με Ραφάλ και F-35. Άρα αυτό είναι κάτι όχι που μας ενδιαφέρει, που μας καίει κυριολεκτικά, διότι οι λύσεις που δίνονται είναι η λύση, δεν υπάρχουν. Εμείς έχουμε ένα συνδυασμό, δηλαδή θα είμαστε νομίζω η μοναδική αεροπορία που θα έχουμε F-16, Ραφάλ και F-35. Άρα F-16 Viper. Και F-16 Viper. Τέταρτης, 4,5 και 5 γενιά. Και παρακάτω και 5. Ναι, σαφώς. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να δω άλλη χώρα. Viper, ποιοι άλλοι έχουν στην Ευρώπη? Έχουνε. Όχι. Αυτή τη στιγμή, όχι, έχουν. Ψέματα. Οι Σλοβαίνοι. Μάλιστα. Θα έχουν οι Βούλγαροι. Mm-hmm. Θα υπάρχουν κάποιες χώρες. Ο συνδυασμός όμως με F-35 αυτή τη στιγμή και F-16 Viper δεν υπάρχει στον ορίζοντα στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει επίσης στον ορίζοντα στην Ευρώπη και συνδυασμός Rafale και F-35, διότι δεν υπάρχει χώρα η οποία να εκκρεμεί μεγάλη παραγγελία ή να αναζητά μαχητικό και να κολλάει κάπου Rafale, πώληση Rafale. Τα τελευταία Ραφάλ που πουλήθηκαν ήταν αυτό που υπέγραψε η Σερβία στις 30 Αυγούστου και είναι μάλλον η τελευταία χώρα η οποία κλείνει τον κύκλο αεροσκαφών τέταρτης γενιάς. Οι Ρουμάνοι ήδη πέρασαν όχι σε παραγγελία ακόμη,
βρίσκονται περίπου ένα χρόνο πίσω από εμάς, ίσως και παραπάνω με F-35. Οι Τσέχοι έχουν ήδη παραγγείλει F-35. Τώρα κάποιες χώρες εκεί πέρα, κάτι οι Ούγγροι με τα Gripen και τα λοιπά, θα δούμε τι θα συμβεί. Άρα η άσκηση εδώ έχει σημασία πάντως ότι η πρώτη νατοϊκή flag θα γίνεται εκ περιτροπής, γίνεται στην Ελλάδα. Έτσι. Αυτή τη στιγμή εδώ γράφεται ιστορία. Γράφεται ιστορία σε νατοϊκό επίπεδο, γράφεται ιστορία σε εφαρμογή αεροπορικής ισχύως. Γράφεται ιστορία και για μας, διότι ήρθαν για παράδειγμα F-35 αμερικανικά και από την Αγγλία που είναι οι ευρωπαϊκές μοίρες, η USAFE δηλαδή, η Αμερικανική Αεροπορία Ευρώπης, αλλά ήρθαν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αυτό που οι Αμερικανοί θεωρούν ότι θα συμβεί σε περίπτωση πολεμικών επιχειρήσεων. Και αντίστοιχα, έχεις χώρες οι οποίες, για παράδειγμα, είναι μια από τις πρώτες εμφανίσεις χωρών από τη Σκανδιναβία. Θα ξανάρθουν και θα ξανασυναντήσουμε τους ίδιους ανθρώπους όταν θα πάμε εμείς για την επόμενη Ramstein Flag, για όλα αυτά τα μαθήματα. Και είναι αυτά τα μαθήματα τα οποία θα βοηθήσουν και εμάς, διότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Ετήσια θα είναι η flag, Ramstein. Θα είναι ετήσια, ναι. Ωραία. Αν και υπάρχουν δύο εκδόσεις, όπως ξεκίνησε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μία θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη στο αεροπορικό παράγοντα, η άλλη θα παίζει περισσότερο στο ηλεκτρονικό πόλεμο, αλλά και οι δύο θα έχουν συμμετοχή με αεροπλάνα. Δεν είναι δηλαδή ότι η μία θα είναι στα χαρτιά και η άλλη θα είναι σε άξουσα, αλλά πραγματική άσκηση. Ωραία, πολύ ωραίο θέμα. Οι Τούρκοι δεν ήρθαν διότι αρνήθηκαν να επιβάλλουν σχέδια πτήσης. Μια χαρά. Για αυτό που λένε όλοι μαζί, και οι Τούρκοι χώρια. Λοιπόν, άνω τη λέει και συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Φέδων Καραϊωσιφίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.